Παιδί μου, το, άμα δεν βγαίνει το Skype, είναι δύσκολο μετά. Για τη δημοσιογραφία που έλεγες, ότι οι δημοσιογράφοι πια λόγω των Skype και όλα αυτά τα πράγματα ασχολούνται και με τα τεχνικά κομμάτια. Δηλαδή, όλοι να ασχολούνται με όλα, απλά να θυμούνται τη δεοντολογία. Ναι. Γιατί την έχουμε ξεχάσει. Ναι, και το λέω με αυτοκριτική διάθεση. Όλοι πρέπει να το... Υπάρχει το άκρο, υπάρχει το μέσον και υπάρχει και η κοινή λογική και για τους συμπολίτες μας. Ναι. Και η δημοσιογραφία, επειδή έχει δικές της ευθύνες, αυτοτελείς ευθύνες στις σύγχρονες δημοκρατίες. Και όποιοι και αν είναι οι πειρασμοί, είτε έχουν χαρακτηριστικά άλλου τύπου, να μην τώρα το πάω μακριά. Απ' την άλλη μεριά, δεν θα αναλάβει και η δημοσιογραφία, όμως, η δημοσιογραφία όλα τα δεινά αυτού του τόπου. Πολλά πάντως. Όχι όλα. Πολλά. Όχι, δηλαδή, όχι όλα. Δεν μπορεί κάθε είδηση εξουσίες, να φταίει ο δημοσιογράφος πάντα. Οι δομές της δημοκρατίας έχουν τις πρώτες ευθύνες, οι θεσμοί. Έχει και τάχει... πρώτα απ' όλα οι κυβερνήσεις. Ή το κοινοβούλιο και τα, μην το πάμε έτσι τώρα, και η δικαιοσύνη. Ναι, η δικαιοσύνη έχει πολλά προβλήματα. Επίθεση κατά τον μίντια, τα τελευταία χρόνια και δεν λέω τώρα. Άλλο τα μίντια, άλλο οι δημοσιογράφοι. Εγώ τα ξεχώριζα πάντοτε, για να είμαστε σαφείς. Η επίθεση κατά των δημοσιογράφων έχει γίνει πολύ πιο έντονη το τελευταίο διάστημα. Δεν εννοώ από αυτή τη κυβέρνηση, τη προηγούμενη. Εγώ δεν μιλάω με κυβερνητικά χαρακτηριστικά. Μιλάω ως συνάδελφος και μιλάω και με την αξιολόγηση που έχω αρκετά χρόνια στην Ελλάδα και στην Ιταλία. Λέω λοιπόν ότι δυστυχώς προσπαθώ να υπολογίσω τα χρόνια τώρα, είναι από το 1991, 28 χρόνια είμαι εδώ και βάλει άλλα 10 εκεί που ασχολήθηκα δημοσιογραφικά. Λέω λοιπόν, από ό,τι βρήκα τη χώρα, θέλω να είμαι ειλικρινής. Και το λέω αυτοκριτικά. Δεν κάνω μαθήματα δημοσιογραφίας, ούτε γίνεται κανείς να δώσει μαθήματα. Αν και υπάρχει ο κώδικας, τον ξανακοιτάμε. Είναι χειρότερη η κατάστασή μας από ό,τι ήταν. Όχι γιατί υπάρχουν τα Α ή τα Β μέσα, εφημερίδες κτλ., αλλά γιατί περισσότεροι δημοσιογράφοι κινούνται, θα το έλεγα ευγενικά, με μια λογική καθετοποίηση. Και όχι με την έννοια της αναζήτησης της είδησης, του ελεύθερου σχολιασμού, της αυστηρής κριτικής και το κυριότερο όχι των δεσμών με τις διάφορες εξουσίες, οικονομικές, πολιτικές, κυβερνητικές. Πάμε να δούμε τώρα τα θέματα της επικαιρότητας, Δημήτρη. Έχουμε φτάσει, επιτρέψτε μου μόνο και αυτή τη φράση, επειδή είμαστε και σε μακρά προεκλογική περίοδο, εγώ βλέπω και ένα φαινόμενο, το έχω ξαναπεί και σε άλλα μέσα, το έχω γράψει και στην εφημερίδα, τέλος τον οποίο καταλαβαίνει εγώ για τους συμπολίτες μας τα λέω. Νομίζω ότι πάρα πολλοί δημοσιογράφοι εμφανίζονται πλέον σε ρόλο ενδυνάμει υποψηφίων ή ήδη υποψηφίων. Σωστό και αυτό. Και από τα δύο κόμματα. Υπάρχει και αυτό. Από όλους λέω. Ποια δύο κόμματα. Από το ΚΚΕ μέχρι την κυβέρνηση τη σημερινή, τη χθεσινή κτλ. Για να μην ξεχνιόμαστε. Αυτό θα έλεγα είναι εις βάρος και των δημοσιογράφων και της δημοσιογραφίας και της δημοκρατίας. Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε να συνεχθούμε τώρα με τον Μιχάλη τον Ιγνατίου, τον οποίο νομίζω ότι τώρα αποκαταστάθηκε.